Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας από το New River. New River. Αυτό που βλέπετε είναι κάτι πολύ διαφορετικό. Για πρώτη φορά κυπριακές ομάδες, παρικιακές ομάδες να παίζουν σε αυτό το λόφο. Είναι ένα παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία σήμερα και είναι για το Challenge Cup της πρώτης κατηγορίας και έχουμε να δούμε ένα καλό παιχνίδι, είμαι σίγουρος, δεδομένου ότι η Ολύμπια βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στα σκαλοπάτια, να από την άλλη μεριά η Αράχνη είναι πάρα πολύ κάτω. Όμως έχω την εντύπωση ότι η Αράχνη πρέπει να παίξει ενθουσιασμένα σήμερα για να πάρει το παιχνίδι. Αλλά αυτή ήταν η εντύπωσή μου πριν το παιχνίδι. Βέβαια, στη διάρκεια της ημέρας βλέπω την Αράχνη να έχει μόνο 10 ποδοσφαιριστές και οι δύο ποδοσφαιριστές, το παιχνίδι έχει, όπως το βλέπετε, έχει αδρανήσει, δεν έχει αρχίσει ακόμη. Δεδομένου ότι οι δύο ποδοσφαιριστές της Αράχνης έχουν φύγει, πήγαν κάτω στα αποδυτήρια για την προσωπική τους ανάγκη. Αναφίβολα το παιχνίδι θα αρχίσει, για να δούμε, ο διαιτητής ζητάει από τις δύο ομάδες να αρχίσει το παιχνίδι. Με 7 ποδοσφαιριστές η ομάδα της Αράχνης. Είμαι σίγουρος ότι θα αρχίσει λίγο, γιατί βλέπω και τους ποδοσφαιριστές κάτω να έρχονται, αλλά με το κέφι τους. Φαίνεται ότι δεν βιάζονται τα παιδιά κάτω, έρχονται σιγά σιγά να ανεβούν το λόφο σε αυτό το New River, όπου όπως ανέφερα προηγουμένως, είναι για πρώτη φορά βλέπουμε παρικιακές ομάδες να αγωνίζονται σε αυτόν τον χώρο. Έχουμε μάθει τις δικές μας ομάδες να είναι κάτω στο Άστρο Τεφτ. Να δώσουμε τις θέσεις των δύο ομάδων, βέβαια. Με την Αράχνη να αγωνίζεται με τον Σανγκουίνος, με τον Σιταρίδης, με τον Σάβα, τον Γουάμ, τον Χόλμς, τον Κωνσταντινίδη, τον Ρέιτς, τον Παναγή, τον Πολυκάρπου, τον Ανδρέα, ενώ του Μάνζος, ο οποίος είναι ο 11ος στη λίστα, δεν είναι εδώ. Από την ομάδα της Ολύμπια έχουμε τον Ακρινάρ, τον Χατζημελετίου, τον Καφούρη, τον Σεϊλάν, τον Ράιτ, τον Αντινόκ, τον Πάριμον, τον Λαΐρτη, τον Αντινόκ, τον Αντωνιάδη και τον Μπερδίου. Διαιτητής στο σημείο παιχνίδι είναι ο Άλεξ Βίντεμπόχαμ, με τον Ανδρέα και με τον Τζερούμ στη γραμμή. Όπως βλέπετε από την κάμερα σας, ο διαιτητής είναι στο χώρο του κέντρου, έτοιμος να αρχίσει το παιχνίδι, και να υπενθυμίσουμε σε όλους εσάς ότι οι αγώνες που παρακολουθάτε ζωντανά από το Hellenic είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK. Το τηλέφωνο 0800 036 0078. Είμαι σίγουρος ότι αν κάνετε ένα τηλεφώνημα στην ΣΥΤΑ θα σας εξυπηρετήσουν. Για να δούμε το παιχνίδι έτοιμο να αρχίσει, να βάλουμε τον φίλο μας τον Τάκη, ο οποίος είναι πάντοτε επικεφαλής του Hellenic, να κρατάει και τον χρόνο. Στην κάμερα σήμερα είναι η Ρένα Στυλιανίδου, στην μετάδοση ο Γιώργος Μιχαηλίδης, ενώ κάτω στο στούτιο ο Γιώργος Ολίγκος. Και by the way, Γιώργο Ολίγκο, να ζήσεις, είναι η ονομαστική σου γιορτή σήμερα. Και σε μένα λένε τα παιδιά. Θα θέλουν όλοι γκέρασμα, ένα καφέ δεν προλάβαμε να πιούμε σήμερα. Θα τα πούμε. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να αρχίσει. Παίρνουμε τις συστάσεις. Καλημέρα, παιδιά. Οι ηθήνοντες της Αράχνης έρχονται εδώ στο παιχνίδι και από την άλλη μεριά βλέπω και τους προπονητή της Ανόρθωσης, τον Τζίνο, να έρχεται. Είναι μια κατασκοπία, θα έλεγα, για να δούμε ή αν θα παίξει η ομάδα του σήμερα στο παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι έτοιμο να αρχίσει με τις δύο ομάδες. Με τα άσπρα είναι η ομάδα της Αράχνης, ενώ με τα πράσινα είναι η ομάδα της Ολύμπιας. Και να καλωσορίσω και τον φίλο μου τον Τίνο, τον Ιπποκράτους, ο οποίος είναι προπονητής της Ανόρθωσης. Τίνο μου, καλή σου μέρα, Λεβέντη μου. Καλά. Καλά, εσύ. Πώς θα παίξουμε σήμερα? We hope so. We're here. Ήταν στα πλάνα μας να καλύψουμε το παιχνίδι της Ανόρθωσης με την Ομόνοια, αλλά έχω την εντύπωση ότι έχουν προβλήματα κάποιες. I've heard rumors, but no one's told us anything, so we're here and we're preparing as normal, and hopefully they will turn up and hopefully we'll get a game on. I wish you all the best, son. You too.
Είναι ο προπονητής της Ανόρθωσης, ο Ντίνος. Βέβαια, είχαμε προγραμματισμένα από ό,τι αναφέραμε και είχατε και στα διαφημιστικά σας ότι θα καλύπταμε το παιχνίδι της Ανόρθωσης μαζί με την Ομόνια. Όμως, πληροφορίες μας έλεγαν ότι η Ομόνια δεν είχε τους παίχτες. Και έτσι λοιπόν το παιχνίδι θα ήταν σε αναβολή. Για δούμε όμως από εδώ που βρισκόμαστε στο λόφο, έχουμε την ορατότητα να βλέπουμε κάτω και το μεγάλο το γήπεδο. Έτσι λοιπόν αν έρθουν οι ομάδες θα τους δούμε και θα έχουμε μια πληροφορία να δώσουμε σε εσάς. Το παιχνίδι έτοιμο να αρχίσει, για να μηδενίσουμε και το χρονόμετρό μας. Άλεξ, έτοιμο να σφυρίξει. Σφυρίξει, σφυρίζει το παιχνίδι και η Αράχνη να αγωνίζεται με 10 ποδοσφαιριστές η Αράχνη στο παιχνίδι. Και να δούμε μια επίθεση από την πλευρά της Ολύμπια, όμως η μπάλα καταλήγει πίσω στον τερματοφύλακα της Αράχνης και να διώχνεται η μπάλα από τα πόδια του τερματοφύλακα, να την μπλοκάρει και να είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Πέφτει κάτω ο τερματοφύλακας, η μπάλα πάει εκτός παιδιάς για να έχουμε ένα πλάγιο για την ομάδα της Ολύμπια στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Πλάγια η μπάλα ξανά για την Ολύμπια. Με το νούμερο 10 στην πλάτη. Και αυτός είναι ο Περδίου. Θα δώσει την μπάλα όμως προς τα πίσω. Ολύμπια πίσω στην άμυνά της. Βαθιά μπαλιά, διώχνεται όπως από την άμυνα, σούτα από πολύ μακριά η μπάλα στον τερματοφύλακα. Ξανά η Ολύμπια, ασφαλώς θα δούμε αυτό αυτό το σκηνικό πολλές φορές με την ομάδα της Ολύμπιας να είναι συνεχώς στην επίθεση. Και ο Τουμάζος είναι έτοιμο να μπει και αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Χάθηκε το παιδί, φαίνεται, στο γήπεδο. Πρέπει να χάθηκε, δεδομένου ότι αναφέραμε είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε παριακές ομάδες να αγωνίζονται σε αυτό το λόφο, ενώ συνήθως παίζανε κάτω στο AstroTurf. Ίσως χάθηκε ο νεαρός και είναι έτοιμο να μπει στο παιχνίδι 4 λεπτά ή στο πρώτο μέρος, στο 0-0. Ένα κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια. Να μαζεύει κόσμο στα καρέ του τερματοφύλακα της Αράχνης, του Σαγκουίνους. Εκτελείται, η μπάλα παίρνει ύψος στο πρώτο δοκάρι, διώχνει με βροθιές, κεφαλιά με το right και η μπάλα ξανά προς το χώρο του κέντρου. Βαθιά παλιά από τον Χατζημελετίου, όμως η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα. Και σε θέση offside πιάστηκε ο επιθετικός της Ολύμπια. Τρίτο με τέταρτο λεπτό του πρώτου μέρους, πάντοτε στο 0-0, σε ένα Challenge Cup μεταξύ της Ολύμπιας και της Αράχνης. Η Ολύμπια άρχισε καλά το παιχνίδι.
Και ο διαιτής, από ό,τι τον ακούσατε, είπε στον επόπτη του, παίζει τώρα με 10, με 11 ποδοσφαιριστές η Αράχνη. Ίσως προς ίσως τώρα. Για να αν αλλάξει το παιχνίδι, μια και στα πρώτα 3 με 4 λεπτά η Ολύμπια ήταν πιο επιθετική. Κρατάει τον χώρο του κέντρου. Βαθιά παλιά προς το χώρο εκεί που είναι το νούμερο 9, και είναι ο Λαΐρτη, παίχτης ωραιότατος. Πάντοτε διώχνει η άμυνα της Αράχνης. Ένας αγώνας που είναι μια προσφορά από την ΣΥΤΑ UK, κυρίες και κύριοι. 0800-036-0078. Λαΐρτη προσπαθεί να βρει κάποιο στήριγμα έξω από τη μεγάλη παρθωτική. Βαθιά παλιά διώχνεται ατσαλά από την άμυνα της της Αράχνης και έχουμε ένα κόρνερ. Το δεύτερο κόρνερ σε διάστημα 4 λεπτών στο παιχνίδι. Με δίμη να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ η Ολύμπια. Η μπάλα προς το right. Ράιτ με τα αριστερό πόδι βγάζει ωραία παλιά στα καρέ. Διώχνει από τον τερματοφύλακα ξανά με γροθιές. Χατζημελετίου. Ωραία παλιά. Λαΐρτη. Άσημο κοντρόλ, κερδίζουν οι της Αράχνης. Από τα αριστερά. Ηρεύει στήριγμα η μπάλα πλάγιο. Η μπάλα πήρε την κατηφοριά του λόφου και χαθήκανε δυο μπάλες. Αυτός ο λόφος. Ναι, αυτός ο λόφος θα μας δημιουργήσει προβλήματα σήμερα. Η μπάλα κύλησε και είναι έτοιμοι να επαναφέρουν. Για να δούμε με το νούμερο 3 στην πλάτη να εκτελεί αυτό το πλάγιο με το Holmes. Κερδίζει ένα πλάγιο ξανά η Αράχνη κοντά στο σημειάκι του corner. Challenge Cup το παιχνίδι μας σήμερα με δύο ομάδες τις παροικίες μας. Η Ολύμπια βέβαια είναι πιο φορμαρισμένη φαίνεται από την Αράχνη, αλλά σε αυτά τα παιχνίδια δεν έχει νόημα ποιος είναι πιο φορμαρισμένος. Ωραίο shoot, πέφτει μπάλα και ο διαιτητής τι θα δώσει εκεί. Έχει πέσει ποδοσφαιριστής της Αράχνης μέσα στη μεγάλη επαορθωτική, όμως δεν είναι διατεθειμένος ο διαιτητής να δώσει κάτι και είναι έτοιμος να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Ποδοσφαιριστής της Αράχνης να είναι κάτω στο έδαφος, τραυματισμένος. Δεν έχει διάθεση ο ποδοσφαιριστής να σηκωθεί, ναι, σηκώνεται τώρα. Ο Κωνσταντινίδης. Δυσαρεστημένη σήμερα. Με τα τελευταία αποτελέσματα και τα τελευταίες εμφανίσεις, ναι. Αντιλαμβάνεστε αυτό το σωστό. Σύμφωνα με τον Ανδρέα, συμφωνούμε απόλυτα ότι η Αράχνη είναι κάπως δυσαρεστημένη με τα αποτελέσματά της στα τελευταίες αγωνιστικές που την φέρουν σε μια επικίνδυνη θέση κάτω στην βαθμολογία της πρώτης κατηγορίας. Ολύμπια ξανά στην επίθεση με τον Χατζημελετίου, το νούμερο 2. Έτοιμο να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά, άτσαλη έξω. Ήταν η κεφαλιά με τον Αντινόκ, όμως η μπάλα πέρασε έξω. Πάμε από το 8ο στο 9ο λεπτό, πάντοτε στο 0-0.
ένας αγώνας, μια προσφορά από την CETA UK. Αν θέλετε τηλεόραση, αν θέλετε ίντερνετ, αν θέλετε τηλέφωνο, δεν έχει παρά να κάνετε ένα τηλέφωνο στη CETA στο 0800 036 0078, ή αλύσει κάθε σας πρόβλημα. Και αυτά έχει το ποδόσφαιρο. Κυρέφαμε Μιχαηλίδη στα μούτρα. Α, καθίσουμε. Πού να το δω. Yeah, yes, I'm on answer. Άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο, άλλοι τραυματίζονται. Όχι, δεν έτσι είσαι. Αυτό λέμε, άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο, άλλοι τραυματίζονται. Yeah, I'm right, son. Thank you very much. Και ανησυχούν και λίγο οι ποδοσφαιριστές, δεδομένου ότι η μπάλα ήρθε κατευθείαν στο πρόσωπό μου. Πλάγιο για την ομάδα της... της Αράχνης. Δυστυχώς κάποιος με κυνήγησε, η μπάλα απευθεία στο πρόσωπό μου. Yes, ευχαριστώ, thank you, thank you, son. Και δεν έχουμε για να πληρωθεί. Τι έκανουμε, και ασφαλώς δεν υπάρχει για αντικαταστάτη σήμερα στο παιχνίδι για να συνεχίσει το παιχνίδι. Να βάλουμε λίγο νερό στο πρόσωπό μας. Για να δούμε τη συνέχεια, ένα πλάγιο. Ευτυχώς γλιτώσαμε τα δόντια μας, να μην μας πάσει κανένα δόντι, την έφαγα στα μούτρα. Και έχουμε και το φίλο μας τον Τάκη να χαμογελάει, γιατί είδε τον Μιχαλίδη να πέφτει κάτω. Όχι, λέει, δεν χαμογέλασε, λέει. Καθόλου, καθόλου. Καθόλου, δεν χαμογέλασε, Ρένα, ε. Η Ολύμπια βγάζει μια βαθιά σέντρα, η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα. Με το νούμερο 16 στην πλάτη, και αυτός είναι ο Πολυκάρπου. Ξανακερδίζει ένα φάουλ όμως η ομάδα της Αράχνης, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, όταν έπεσε κάτω ο Αντινόκ της Ολύμπια. Ασηκωθεί και είναι έτοιμοι να εκτελέσουν αυτό το φάουλ οι ποδοσφαιριστές της Ολύμπια, να μαζεύεται πίσω ο κόσμος στα καρέ της Αράχνης. Και να πούμε ότι αυτός ο αγώνας είναι μια προσφορά από την CETA UK, κυρίες και κύριοι, 0800 036 0078, για κάθε σας ανάγκη που σχετίζεται με την τηλεόραση και το ίντερνετ ή ακόμα και τηλέφωνο. Παρακολουθάτε όπως πάντα το Hellenic TV, που σας δίνει το δικαίωμα να βλέπετε παιχνίδια του παρικιακού μας πρωταθλήματος από το σπίτι σας και να υπενθυμίσουμε ότι μια κέλα από πλευράς της Αράχνης, παραλίγο να είχαμε τέρμα. Ο αμυντικός με τον τερματοφύλακα γύρισε την μπάλα με το κεφάλι στον τερματοφύλακα, ο τερματοφύλακας πήγε να τρέξει προς την μπάλα. Ευτυχώς για την Αράχνη η μπάλα δεν κατέληξε στο πλεχτό, πήγε σε κόρνερ. Να πούμε, κυρίες και κύριοι, ότι αυτά τα παιχνίδια που βλέπετε σήμερα μεταδίδονται και σε μαγνητοσκόπηση την Τετάρτη, γύρω στις 10 και 4 το βράδυ.
κάθε Τετάρτη. Μπορείτε να βλέπετε αυτούς τους αγώνες που καλύπτουμε ζωντανά την Κυριακή. Είναι μια δυνατότητα και μια ευκαιρία σε όλους εσάς που δεν θα δείτε σήμερα το παιχνίδι, να το δείτε την Τετάρτη. Και είναι βέβαια και μια ευκαιρία για τους ποδοσφαιριστές και τους ηθήνοντες των ομάδων που τους δίνουμε αυτό το δικαίωμα και το χαίρονται πραγματικά, είναι ότι επαναλαμβάνεται ο αγώνας για να το δουν την Τετάρτη. Ελεύθερο για τον τερματοφύλακα. Ωραία μπαλιά για την Αράχνη, μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί να την πάρει με τα χέρια του και θα δώσει πέναλτι ο διαιτητής. Ναι, θα δώσει πέναλτι διότι ο τερματοφύλακας της Ολύμπια, ο Ακρινά, πήρε την μπάλα με το χέρι. Ενώ παρόλο ότι ήταν παλιά προς τα πίσω, έπρεπε να δώσει την μπάλα. Και θα είναι ένα φάουλ μέσα στα καρέ, εκεί που χτύπησε την μπάλα. Ένα φάουλ για την ομάδα της Αράχνης, εκεί στο σημείο του πέναλτι. Γιατί ο τερματοφύλακας όταν γύρισε η μπάλα πίσω έπρεπε να τη διώξει με το κεφάλι ή με τα πόδια, προτίμησε να βάλει το χέρι του. Γλίτωσε βέβαια την κίτρινη κάρτα από τον διαιτή, που σε άλλες περιπτώσεις ήταν εύκολο να τη δείξει. Και κερδίζει η Αράχνη ένα φάουλ στο σημείο του πέναλτι. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί η φάση. Λάθος βέβαια του τερματοφύλακα, ο οποίος γλίτωσε και την κίτρινη κάρτα. Να δούμε με το νούμερο 11 στην πλάτη, αυτός είναι ο Παναγή, έτοιμος να εκτελέσει δίπλα του και ο Σάβα, ένας εκ το δύο. Ένα εκ το δύο είναι έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Το διπλό. Η μπάλα κοντράρει στα πόδια και η μπάλα πάει δίχτυα, ναι. Κόντραρε, επέστρεψε πίσω η μπάλα και είχαμε ένα τέρμα από πλευρά της Αράχνης. Στο 16ο λεπτό. Για να δούμε ποιος έχει σημειώσει το τέρμα της Αράχνης. Ο Κωνσταντινίδης μάλιστα έχει σημειώσει το τέρμα, το νούμερο 4. Στο 16. 1-0 λοιπόν για την ομάδα της Αράχνης στο 16ο λεπτό. Ήταν βέβαια μια φάση που αναφέραμε προηγουμένως, ο τερματοφύλακας πήρε την μπάλα λαθασμένα με τα χέρια αντί να τη διώξει. Το 16ο λεπτό. Φάουλ για την ομάδα της Ολύμπιας πάνω στην γραμμή της μεγάλης υπαρθοδικής από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Ολύμπια. Ήταν ένα γρήγορο χαστούκι για την Ολύμπια το 1-0. Μαζεύεται κόσμο στα καρέ. Εκτελείται, παίρνει ύψος η μπάλα και με κεφαλιές πάνω από το οριζόντια δοκάρια. Καλή ευκαιρία. Στο 18.
ασυνοησία μεταξύ των επιθετικών της Ολύμπια καταλήγει στον τερματοφύλακα. Φάουλ για την Ολύμπια. Φάουλ που έκανε ο Ρέιτ. Με τον διαιτή να δίνει εξηγήσεις προς τους ποδοσφαιριστές, αφού διαμαρτύρονται. Ρέιτ εκτελεί η μπάλα, παίρνει ύψος πάνω για να διωχτεί από την άμυνα της Αράχνης, προσωρινά βέβαια. Ωραία εκεί η μπάλα κάνει όμως με το χέρι ο επιθετικός της Ολύμπια για να χαθεί καλή ευκαιρία. Η Αράχνη έτοιμη για επίθεση, όμως εκεί θα ανακουπεί και θα πάει πίσω στον τερματοφύλακα ξανά. Δεύτερο λάθος, αποκλείεται το κάνει. Πάντοτε στο 1-0 σε αυτό το Challenge Cup, Ολύμπια Αράχνη 1-0. Προηγείται η Αράχνη με ένα τέρμα που σημείωσε ο Κωνσταντινίδης στο νούμερο στο 16ο λεπτό. Βέβαια, ακόμα το παιχνίδι είναι ευρικότατο, είναι άτσαλο μεταξύ των δύο ομάδων. Δεν έχουμε δει την καλή την φάση. Η Ολύμπια άρχισε γρήγορο το παιχνίδι, ενώ η Αράχνη είχε έναν οθρό 7 λεπτό, αλλά στη συνέχεια ισορρόπησε το παιχνίδι και κερδίζει ένα φάουλ τώρα σε μια πάρα πολύ καλή θέση για να φέρει αρκετό κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα της Ολύμπια, του Άκρινορ. Ο Ρέιτ εκτελεί, η μπάλα παίρνει ύψος, φτάνει πουθενά. Να διωχτεί από την άμυνα της Ολύμπιας προσωρινά. Πλάι για την Ολύμπια. Το νούμερο 12 στην πλάτη και αυτός είναι ο Πάριμον. Έτοιμο να βγάλει μια σέντρα, βγάζει ωραία. Με κεφαλιά όμως διώχνεται η μπάλα σε κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια. Τώρα,
και όπως είναι, μην το κάνει. Καλά. Δεν το έκανε. Τι είναι και η καμερά. Ναι, νόημα. Τρόουν. Έλα. Μια νέα καινοτομία για να παρακολουθώ το παιχνίδι. Η Αράχνη έχει φέρει και τρόουν για να κατασκοπεύει τον χώρο. Και είναι καλό. Υπάρχει και το διασκεδαστικό στη μέση για το παιχνίδι μας. Για και το τρόν βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά από εκεί, κινηματογραφεί το παιχνίδι για την ομάδα της Αράχνης. Άλλη φορά το σκεφτούμε και σαν Hellenic να βγάζουμε μεταδόσεις από εκεί πάνω έτσι ψηλά. Ξανά η μπάλα πίσω στην Ολύμπια που προσπαθούν να βρουν το λάθος που έχει γίνει για να έχουν την ομάδα της Αράχνη να προηγείται με ένα 0 σε αυτό το παιχνίδι του Challenge Cup. Και έχουμε πάει στο 25ο λεπτό του πρώτου μέρους μια προσφορά της CETA UK με 0800-036-0078 το τηλέφωνο. Μπορεί να σας εξυπηρετήσει ό,τι σχετίζεται με την τηλεόραση, ίντερνετ, τηλέφωνο. Είναι πάρα πολύ πιο φθηνή από τις εταιρείες που συναγωνίζεται. Για να δούμε, ξαναβγαίνει η Χατζημενετίου την μπάλα. Προσπαθεί να ξεφύγει λαθασμένα, όμως κέρδισε την κόντρα και βγάζει η Ολύμπια μια σέντρα για να διωχτεί όπως από την άμυνα. Λαΐρτη, ωραίο σούτ, πάει η μπάλα έξω και ο διαιτητής θα δώσει ένα φάουλ υπέρ της Ολύμπια πάνω στο ύψος της μεγάλης επανορθωτικής, σε πάρα πολύ καλή θέση και είναι έτοιμοι να το εκτελέσουν οι ποδοσφαιριστές της Ολύμπια. Ένα τείχος μπροστά για να εμποδίσει το απευθείας χτύπημα φάουλ. Σου την μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, διώχνει με τα χέρια προς τον χώρο του κέντρου. Του Μάζος. Χάνει την μπάλα. Ασυνοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών της Ολύμπια, η μπάλα καταλήγει σε πλάι ως ελεύθερο για την Αράχνη που προηγείται με ένα 0 με ένα τέρμα το οποίο σημείωσε ο Κωνσταντινίδης στο 16ο λεπτό. Έτσι λοιπόν έχουμε Αράχνη 1, Ολυμπία 0. Βέβαια είναι πάρα πολύ γρήγορα. Θα δούμε στη συνέχεια καλό παιχνίδι αφού το άρχισαν δύο ομάδες να είναι ισοδύναμες στον αγωνιστικό χώρο. Έτσι έχουμε την εντύπωση ότι θα δούμε ένα καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Πίσω η μπάλα στον τερματοφύλακα με τα πόδια. Δίνει συνέχεια.
πλάγιο για την Αράχνη. Με το Χόλμς να είχε κάνει κάτι ωραίο εκεί. Ο Χόλμς πήγε στον τερματοφύλακά του με τα πόδια λαθασμένη και πλάγιο για την Αράχνη πάλι. Την μπάλα έξω. Ολύμπια από τα αριστερά. Λαΐρτη. Κοντράρι μπάλα. Διώχνεται από το Χόλμς. Μπαλιά λαθασμένα από τον Ντουμάζου. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα της Ολύμπια. Πέφτει εκεί, ο διαιτητής δεν θα δώσει τίποτα σωστά. Ωραίο σούτ. Και η μπάλα περνάει κάτω από τα χέρια του τερματοφύλακα. Ωραίο σούτ εκεί ήταν από τον Αντινόκ. Όμως ο τερματοφύλακας δεν είχε καλό οπτικό πεδίο. Έχασε την μπάλα, πέρασε κάτω από τα χέρια του. Και στο 32 η Ολύμπια κάνει το 1-1. Η μπάλα φεύγει πίσω, ξανά έβαλαν στόχο τις κάμερες. Η μπάλα κυλάει σε πλάγιο για την ομάδα της Ολύμπια. Πλάγιο για την ομάδα της Αράχνης στο χώρο του κέντρου. Αλλά φάουλ έχει δώσει ο διαιτητής στο χώρο του κέντρου για την ομάδα της Αράχνης. Έρχεται ο τερματοφύλακας να εκτελέσει αυτό το φάουλ για την ομάδα της Αράχνης. Η μπάλα παίρνει ύψος, πάει στον τερματοφύλακα, διώχνει με τα χέρια όπως. Και ο διαιτητής θα δώσει ένα φάουλ
offside μάλλον έχει δώσει ο διαιτητής. Είχα την εντύπωση ότι είχε δώσει φάουλ πάνω στον τερματοφύλακα, αλλά ήταν σε θέση offside. Και έτσι έχουμε το 1-1 στο 34ο λεπτό. Βγαίνει βαθιά παλιά. Ξανά η Ολύμπια σε ωραία επίθεση, μπάλα πάει κόρνερ. Κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια. Κεφαλιά, η μπάλα πάει πάνω από το οριζόντα δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την Ολύμπια. Η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντα δοκάρια της εστίας. Στο 1-1. Ολύμπια σε επικίνδυνη. Μπαίνει μέσα απειλητικά, πέφτει κάτω, θα κερδίσουν την μπάλα. Η άμυνα της Αράχνης καθαρά και διώχνει πλάγιο. Αλλά διώχνεται και πάει σε πλάγι για την ομάδα της Ολύμπια. Όταν παίζουμε στο 37ο λεπτό, στο 1-1 το παιχνίδι, μια αγώνα, μια προσφορά από την Σίτα UK, 0800-036-0078. Προπονητής της Ολύμπια, ο Σινότη, ήρθε από την πλευρά εδώ για να δίνει τις οδηγίες στην ομάδα του. Χατζημενετίου. Ωραία παλιά. Right. Ο Περδίου ήρθε με ένα άτσαλο σούτ να καταλήξει η μπάλα εκτός παιδιάς για να πάει στον τερματοφύλακα να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Στο 1-1 σε αυτό το Challenge Cup που βλέπουμε μεταξύ της Αράχνης και της Ολύμπια εδώ στο New River. Ωραία Ολυμπία. Κοντράρει μπάλα για να πάει ξανά στην Αράχνη και να δώσει συνέχεια από το χώρο του κέντρου τώρα. Βγαίνει παλιά για να... Well done,
Πάει ξανά και έχουμε την Ολυμπία σε θέση offside όμως, σύμφωνα με τον επόπτη τον Ανδρέα Αναστασίου. Ξανά η Ολύμπια κερδίζει ένα σούτ άτσαλο να καταλήξει σε πλάγιο για την ομάδα της Αράχνης. Όταν βρισκόμαστε στο 1-1 σε αυτό το παιχνίδι του Challenge Cup μεταξύ της Αράχνης και της Ολύμπια. Ένα παιχνίδι που σας προσφέρει η ΣΥΤΑ UK 0800-036-0078. Φάουλ. Για να φέρει αρκετό κόσμο τώρα στα καρέ της Ολύμπια. Με τις στατικές φάσεις η Αράχνη πάντα προσπαθεί να φέρει κόσμο στα καρέ της Ολύμπια. Για να δούμε η μπάλα από εκεί αν έρθει ακριβώς στο σημείο του πέναλτι που είναι ο αρκετός κόσμος μαζεμένος και από τις δύο ομάδες. Η μπάλα παίρνει ωραίο ύψος, πάει έξω. Πάει εκτός παιδιάς, καλή ευκαιρία για την Αράχνη, αλλά το σούτ πέρασε ψηλά για να καταλήξει έξω και να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι τώρα η ομάδα της Ολύμπιας, ο διαιτής θα δώσει τι. Και ο διαιτητής έχει δώσει την λήξη του πρώτου μέρους σύμφωνα με το ρολόι του. Εμείς έχουμε σημειώσει 40 λεπτά στο χρονόμετρό μας. Ο διαιτητής μπορεί να έχει δώσει 45. Για να δούμε. Όπως και έχουν τα πράγματα, κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα των 10 με 15 λεπτών και θα επανέλθουμε πίσω κοντά στην ζωντανή μας μετάδοση. Ναι. Και να ευχαριστήσουμε και τα παιδιά της Ολύμπιας που ήρθαν απέναντι για να προσφέρουν στο Hellenic TV τον καφέ τους και το τσάι τους. Τους ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ήταν μια καλή κίνηση για μας του Hellenic TV. Το παιχνίδι βέβαια έχει αρχίσει και βρισκόμαστε στο 1-1. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο ομάδες αγωνίζονται για το Challenge Cup. Στο 16ο λεπτό ήταν η σειρά της Αράχνης να κάνει το 1-0 με τον Κωνσταντινίδη, ενώ ο Αντινόξ το 32 να κάνει το 1-1. Και αντιλαμβάνεστε ο διάλογος που γίνεται μεταξύ των Ιθινόντων με τον επόπτη των Ανδρέα, είναι ότι προσφέρουν καφέ. Να τον προσφέρουμε κάτι για να... Καλό, δωροδοκία ο καφές. Καλό είναι. Να ευχαριστήσουμε όπως ανάφερα τα παιδιά της Ολύμπιας που μας προμήθευσαν με τον καφέ μας έτσι τέτοια στιγμή. Το παιχνίδι είναι μια προσφορά από ό,τι αναφέραμε πάντοτε της... Όπα, 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 πού πάει, πού πάει. Πήγε να πάρει την μπάλα και ήταν. Πήρε τον κατήφορο. Ευτυχώς δεν έπεσε ο άνθρωπος κάτω. Διαφορετικά λέμε: άλλοι παίζουν, άλλοι χτυπάνε. Προηγουμένως καθόμουν εκεί, έβλεπα το παιχνίδι, μπάλα στα μούτρα μου. Λέω: άλλοι παίζουν ποδόσφαιρο, άλλοι τραυματίζονται.
Ευτυχώς ο φίλος της Ολύμπιας δεν έπεσε κάτω από το λόφο και συνεχίζει το παιχνίδι. Αυτά είναι και τα ευτράπελα του παιχνιδιού. Αυτός ο λόφος σήμερα θα κοστίσει. Είναι ο λόφος του Γολγοθά. Εκεί σε. Ωραία παλιά να διωχτεί από την άμυνα της Ράχνης όπως για να ξαναπάει πίσω στην Ολύμπια. Αρχίσει η επίθεση από τη δεξιά πλευρά. Ήρισκεται ωραία σέντρα, διώχνεται όπως προσωρινά. Απομακρύνει εκεί. Ο Ρέιτ. Σε πλάγιο, όχι, θα προλάβει την μπάλα. Πριν βγει έξω. Ο Αντωνιάδης και θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι ξανά. Λαΐρτη, έτοιμος για σούτ, τραβάει, κοντράρει μπάλα και πάει στον τερματοφύλακα να την μπλοκάρει πριν βγει η μπάλα εκτός παιδιάς για να πάει κόρνερ. Ωραίο σούτ από πλευράς του Παραμόν, όμως η μπάλα πέρασε από το δεξιό κάθε το δοκάρι. Για να δούμε και το ρολόι μας, ποια ώρα παίζουμε. Στο 50 σύμφωνα με τον Τάκη, τον Φελά, ο οποίος είναι υπεύθυνος του ήχου, είναι υπεύθυνος του transmission, της πανταρίας κλπ. Λέει ο ίδιος. Η Ρένα, η οποία είναι υπεύθυνη μόνο στην κάμερα, και ο Γιώργος, ο οποίος είναι μόνο υπεύθυνος στη μετάδοση. Μόνο στην κάμερα. Τα υπόλοιπα τα έχει αναλάβει ο φίλος ο Ντάκης ο Φελάς. Κυρίες και κύριοι, προσπαθούμε να περάσουμε και εμείς καλά, όπως περνάτε και εσείς στο σπίτι σας καλά, παρακολουθώντας αυτό το παιχνίδι ζωντανά από τους δέκτες του Hellenic TV. Γιατί όχι, είναι μια ωραία μέρα σήμερα, ηλιόλουστη μέρα. Βέβαια, να πούμε ότι είχαμε δημοσιεύσει, μάλλον να ανακοινώσει και στην εφημερία βέβαια δημοσιεύσει, ότι θα μεταδίδαμε το παιχνίδι μεταξύ της Ανόρθωσης και της Ομόνιας. Αλλά τελευταία στιγμή ένεκα των διαδόσεων ότι δεν θα γινόταν το παιχνίδι. Δεν ήρθαμε εξ ανάγκης βέβαια σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρήσαμε καλό ότι επόμενος αγώνας έπρεπε να ήταν της Ολύμπιας με την Αράχνη και καλά κάναμε και ήρθαμε σε αυτό το παιχνίδι για να σας δώσουμε και εσάς το δικαίωμα να βλέπετε από το σπίτι σας αυτό το Challenge Cup μεταξύ αυτών των δύο ομάδων του Παρικιακού μας πρωταθλήματος. Στο 1-1 το παιχνίδι. Φεύγει ωραία. Όπως φερεστής της Ολύμπιας με το νούμερο 11 ήταν ο Αντινόκ. Βγάζει στα δεξιά. Τρέχει εκεί ο Χατζημελετίου να προλάβει την μπάλα. Την προλαβαίνει. Βγάζει σέντρα στο χώρο του κέντρου. Αντωνιάδης. Thank you.
Η μπάλα παίρνει ξανά το κατήφορο του λόφου. Με τον Σινότη, τον προπονητή της Ολύμπια, να τρέχει να μαζέψει την μπάλα. Έχει το άγχος του δεδομένου ότι είναι στο 1-1. Δεν θέλει να πάει η παράταση το παιχνίδι. Πλάγιο για την ράχνη. Σαν γρήγορα η μπάλα. Λαθασμένη η παλιά του Καφούρη καταλήγει στον τερματοφύλακα. Δεν έχει την πολυτέλεια η Ράχνη σήμερα να κάνει αλλαγές. Μπαίνει αμυντικά στα καρέ η Ολύμπια. Κοντράρει μπάλα. Πάει πίσω στον τερματοφύλακα να διώξει την μπάλα όπως πάει σε κόρνερ. Με ξανά με τον προπονητή της Ολύμπιας, τον Σινότη, να τρέχει εκτός παιδιάς να μαζεύει την μπάλα και να τη δίνει στα γρήγορα γρήγορα στους προσφεστές του να εκτελέσουν αυτό το κόρνερ. Με τον Μπάριμον να μαζέψει κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα του Σακουίνος. Εκτελείται η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, παίρνει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια μπλοκάρει την μπάλα και είναι έτοιμο να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Και παίζουμε σε ποιο λεπτό, στο 55ο λεπτό. Λαΐρ την κάνει φάουλ. Καμπόσες φωνές ακούτε από τους προσφαιριστές. Ένα παιχνίδι το οποίο είναι άτσαλο, είναι... δεν έχουμε δει τεχνικό παιχνίδι, απλώς έχουμε δει μπαλιές να φεύγουν. Για να δούμε, καλή ευκαιρία με το Λαΐρτη σούτ, κοντράρει μπάλα, φτάνει στο τερματοφύλακα όμως. Ξανά η μπάλα. Λαΐρτη, έτοιμος για σούτ, κοντράρει μπάλα στα πόδια των αμυνωμένων της Αράχνης, οι οποία έχουν κλειστεί πίσω στα καρέ η Αράχνη, εδώ και 5 λεπτά, με την Ολύμπια να είναι πιο επιθετική ομάδα. Έχουμε ώρα βέβαια πολύ ακόμα για να αλλάξουν τα πράγματα. Να αρκείται σε ξαφνικές αντεπιθέσεις η Αράχνη που είναι και επικίνδυνες βέβαια. Ψηλές οι μπάλες, ο διαιτητής θα αφήσει το πλεονέκτημα. Για δούμε. Η μπάλα πίσω για την Ολύμπια στο χώρο του κέντρου πάλι.
και έχει κερδίσει η Ολύμπια ένα φάουλ με κίτρινη κάρτα. Με κίτρινη κάρτα στο νούμερο 7 της Αράχνης. Τώρα για ποιο λόγο δεν ξέρω. Για δούμε όμως. Φάουλ για την Ολύμπια. Με τον Ράιτ να είναι έτοιμο να εκτελέσει. Να μαζεύει κόσμο αρκετό προς τη δεξιά πλευρά. Εκτελείται η μπάλα, πάει εκεί ακριβώς που είναι ο κόσμος. Κεφαλιές, πάει στον τερματοφύλακα, διώχνει με τα χέρια όπως. Σε κόρνερ. Εκτελείται κόρνερ και πάει ο τερματοφύλακας, μπλοκάρει την μπάλα ωραία και δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Φεύγει ωραία από τα δεξιά, έτοιμο να βγάλει κάποια σέντρα, για να δούμε. Σάβα κερδίζει ένα κόρνερ, ναι. Για την ομάδα της Αράχνης. Να αλλάξει το σκηνικό τώρα, να μαζέψει κόσμο στα καρέ της εστίας της Ολύμπια. Σε ένα παιχνίδι για το Challenge Cup. Στο 1-1 εκτελείται το corner, το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιές, πάει έξω η μπάλα. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Αράχνης, αλλά η μπάλα έχει κυλήσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Κέρδισε το πλάγιο η Ολύμπια και στα γρήγορα γρήγορα βγαίνει μπροστά. Χατζημελετίου. Αντωνιάδης, η μπάλα πίσω, προς το right. Ξανά Αντωνιάδης. Λαΐρτη έχασε την μπάλα, πάει στον τερματοφύλακα. Δεν βιάζεται καθόλου ο τερματοφύλακας της Αράχνης να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Είναι στο 1-1. Μια προσφορά από την Sita UK. 0800-036-0078. Η μπάλα από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλο τερματοφύλακα. Και παίζουμε στο 62ο λεπτό. Πάντοτε στο 1-1. Ελπίζουμε βέβαια να έχει νικηθεί το παιχνίδι, γιατί διαφορετικά πάμε σε παράταση. Και ο καιρός άρχισε να σχημίανει. Λαΐρτη, ωραία δίνει την παλιά. Ξανά Λαΐρτη από πολύ κοντά, όμως η μπάλα περνάει από το αριστερό κάθετο δοκάρι ξιστά και χάνεται καλή ευκαιρία για την Ολύμπια. Βρισκόμαστε στο 1-1. Δύο τέρματα που σημειώθηκαν στο πρώτο 40 λεπτό αντί 45 λεπτό. Γιατί είχα την εντύπωση ότι ο διαιτητής, ο Άλεξ, είχε σφυρίξει τη σφυρίχτα του 40 λεπτά και όχι 45, εκτός αν κάνω λάθος. Στο 16ο λεπτό ήταν ο Κωνσταντινίδης, έκανε το 1-0, ενώ στο 32ο λεπτό ο Αντινόκ έκανε το 1-1. Ένα παιχνίδι ισοδύναμο και από τις δύο ομάδες με την
Ολύμπια να είναι λίγο πιο επιθετική, ενώ με την Αράχνη να κάνει τις καλές αντεπιθέσεις και να φέρει σε δύσκολη θέση την ομάδα του Μουρίνιο. Right, δίνει προς τα δεξιά στον Αντωνιάδη. Χατζημελετίου, μακρινή παλιά. Ξανά η μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα της Αράχνης. Μάλιστα. Ωραία, τώρα έχουμε τη δικαιολογία γιατί παίξαμε 40 λεπτά, δεδομένου ότι το παιχνίδι άρχισε πάρα πολύ αργά, με καθυστέρηση, δεδομένου ότι οι ομάδες δεν ήταν έτοιμες. Έτσι λοιπόν, σε περίπτωση παράτασης, ο διαιτητής έκανε το παιχνίδι στο 40 λεπτό για να τελειώσει το παιχνίδι. Σε περίπτωση βέβαια που υπάρχει μια ισοπαλία μέχρι το τέλος, και αυτές είναι εξηγήσεις που μας έδωσε και ο φίλος ο Ανδρέας ο Αναστασίου. Φάουλ για την ομάδα της Αράχνης, να μαζέψει κόσμο στα καρέ της Ολύμπια τώρα. Διώχνεται όμως από την άμυνα. Πλάγιο για την Ολύμπια, για την Αράχνη, αφού ανάγκασε τον αμυντικό να διώξει την μπάλα σε πλάγιο, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ. Η Ολύμπια σε μια αντεπίδεση ωραία, διώχνεται την άμυνα, σούτ, πάει μπάλα τον τερματοφύλακα με τα πόδια, τελευταία στιγμή έδιωξε πάνω στη γραμμή. Τελευταία στιγμή ο τερματοφύλακας της Ολύμπια, ο Ακρινάρ, έδιωξε πάνω στη γραμμή του τέρματος για να βγάλει την μπάλα σε κόρνερ, να χαθεί μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Αράχνης. Παίζουμε στο 66ο λεπτό, πάντοτε στο 1-1. Γιατί η Αράχνη να κερδίζει αυτό το κόρνερ. Πρώτο δοκάρι μπάλα. Κεφαλιές. Κοντράρι μπάλα μέσα. Γίνεται ένα μάτσο από ποσφαιριστές και έχουμε ένα φάουλ για την ομάδα της Ολύμπια. Εκεί στο χώρο του πέναλτι. Καλή ευκαιρία για την Αράχνη, μια και είχε μαζευτεί αρκετός κόσμος στα καρέ. Ένα πόδι χρειαζόταν εκεί για να διώξει την μπάλα προς τα καρέ. Πάντοτε στο 1-1. Και έχουμε τον Αντωνιάδη να κρατάει την μπάλα από τα δεξιά, να βγάζει κάποια σέντρα στο Λαΐρτη. Λαΐρτη διώχνει, κερδίζουν τις Ολύμπια ξανά την μπάλα. Κόντρες η μπάλα για να ξανακαταλήξει πίσω στον Χατζημελετίου. Και αυτός. Για να δούμε, ωραία σέντρα τώρα στα καρέ. Δεν θα βρεθεί κανένας όμως της Ολύμπια. Και έχουμε την Αράχνη να διώχνει και έχουμε μια αντεπίθεση από πλευράς της Αράχνης. Ωραία παλιά. Με τον τερματοφύλακα να κόβει τελευταία στιγμή, αλλά η μπάλα καταλήγει στα δίχτυα για την ομάδα της Αράχνης. Καλή επίθεση για την Αράχνη και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Για να δούμε και ποιος έχει βάλει το τέρμα για την ομάδα της Αράχνης. Και ο Κρις Ανδρέα έχει βάλει, στείλει την μπάλα στα δίχτυα με το νούμερο 26.
για να γίνει το 2-1. Ωραία αντίδραση και καλή ευκαιρία για την Αράχνη στο 67-68, πόσο παίζουμε, στο 67ο λεπτό έχουμε το 2-1 για την ομάδα της Αράχνης. Για να δούμε πώς θα αντιδράσει η ομάδα της Ολύμπια σε αυτό το αναπάντεχο για την ομάδα τους τέρμα. Φάουλ για την ομάδα της Ολύμπια, τα αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτής, αλλά έπρεπε να στρέψει την μπάλα προς τα πίσω τώρα. Όμως θα το αφήσει. Η μπάλα πάει εκτός παιδιάς για να δοθούν οι πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της Ολύμπια, ο οποίος ευτυχώς έχει σηκωθεί. Από τη στιγμή που δείχνει κάρτα έπρεπε να δώσει το φάουλ. Εδώ και πλεονέκτημα, αλλά η μπάλα πήγε στα πόδια των ποδοσφαιριστών της Αράχνης. Όμως έχουμε ένα... Η μπάλα πάει στον Χόλμς. Είναι ο Χόλμς ο οποίος δέχεται την κίτρινη κάρτα. Η Ολύμπια δυσκολεύτηκε σήμερα, δεδομένου ότι η Αράχνη από το πουθενά βγήκε μπροστά, είχε με 10 ποδοσφαιριστές στην αρχή. Η Ολύμπια πρέπει να τα δώσει όλα για όλα τώρα για να φτάσουν στο 2-2 για να υπάρχει εκεί η παράταση, αν προλάβουμε, διότι το παιχνίδι θα παιχθεί στα 40 λεπτά, δηλαδή στο 20 λεπτό τελειώνει το παιχνίδι και βλέπουμε την Αράχνη να προηγείται με 2-1. Λαΐρθη προσπαθεί εκεί να τα βγάλει πέρα από δύο ποδοσφαιριστές και κερδίζει ένα φάουλ κάτω από τις διαμαρτυρίες των ποδοσφαιριστών της Αράχνης. Ένα φάουλ έχουν κερδίσει η ομάδα της Ολύμπια κοντά στο σημειάκι του κόρνερ για να μαζέψει κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα της Αράχνης στο 71ο λεπτό. Τυπιέται η μπάλα, πάει κεφαλιές, διώχνεται όπως από την άμυνα και ξανά η επίθεση για την κόντρα, επίθεση για την ομάδα της Αράχνης. Καλό παιχνίδι, δυνατό και από τις δυο ομάδες. Η Αράχνη από λεπτό σε λεπτό παίρνει το παιχνίδι της στα πόδια της. Οπότε πρέπει να δούμε την Ολύμπια να φεύγουν όλοι μπροστά για να διεκδικήσουν τουλάχιστον το δικαίωμα του extra time. Λαΐρτη χάνει την μπάλα, πάει στον τερματοφύλακα της Αράχνης και πάλι μπάλα. Δεν βιάζεται ο τερματοφύλακας να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Γιατί να βιαστεί άλλωστε, αφού η ομάδα του κερδίζει με 2-1. Με τον Σινώτη απέναντι τον μάνετζερ της Ολύμπια να δίνει συνεχώς οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του πώς να αλλάξουν την τύχη τους. Αντωνιάδης,
Ξανά πίσω. Έχει το right. Right, μακρινή παλιά. Στα καρέ. Δεν έχει κανένα. Και μπάλα πάει στον τερματοφύλακα της Αράχνης πάλι. Στο 2-1 το παιχνίδι είναι μια προσφορά από την Sita UK. 0800-036-0078 το τηλεφωνό τους. Έχει κλείσει λίγο η Αράχνη πίσω για να κρατήσει το σκορ. Βέβαια 10 λεπτά έχουν απομείνει για να έχει το δικαίωμα στο όνειρο η ομάδα της Αράχνης στο Challenge Cup να κερδίσει σήμερα την ομάδα της Ολύμπια. Η Ολύμπια βγάζει σέντρα, Λαΐρτη, κοντρολάει την μπάλα, φεύγει η μπάλα σούτ, πάει δίχτυα, ναι. Λαΐρτη μην του δώσει την ευκαιρία, γύρισε και με το δεξί του πόδι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-2. 73. Στο 73. Στο 73 ο Λαΐρτη κάνει το 2-2 και έχει ο Θεός μέχρι το... Σε 7 λεπτά τι θα γίνει. Όπως είχαμε και στο Wembley. Στο 2-2 το παιχνίδι. Η Ολύμπια βέβαια είναι πιο επικίνδυνη, δεδομένου ότι παίζει πιο επικίνδυνο παιχνίδι, πιο επιθετικό παιχνίδι. Με την ομάδα της Αράχνης να αρχίζει σε ξαφνικές επικίνδυνες αντεπιθέσεις. Φάουλ για την ομάδα της Αράχνης στον χώρο του κέντρου. Και άρχισε, είχαμε μια ηλιόλουστη μέρα το πρωί, αλλά άρχισε το τσουχτερό κρύο να πλανάται πάνω από το γήπεδο σε αυτό το λόφο του New River. Τελείται η μπάλα ωραία, πάει στον αυτήν αφήνω τερματοφύλακα να περάσει από όλους τους ποδοσφαιριστές και να καταλήξει εκτός φάσης. 2-2 στο Challenge Cup μεταξύ της Ολύμπια και της Αράχνης από το New River. Μια προσφορά της Sita UK 0800-036-0078. Τέρματα σημειώθηκαν στο 16ο λεπτό με τον Κωνσταντινίδη από πλευράς της Αράχνης. Η ισοφάρισε ο Αντινόκ στο 32. Ξαναπροηγήθηκε η Αράχνη με τον Ανδρέα στο 27ο λεπτό. Και ξανά ο Λαΐρτης το 73ο λεπτό έκανε το 2-2 για να έχουμε την πεποίθηση ότι πάμε για extra time. Αφού απομένουν μόνο 4 λεπτά πριν το τέλος, παίζουμε στο 75ο λεπτό, 76, 4 λεπτά αφού παίζουμε 80 και δεν γίνεται 45, παίξαμε 40 το πρώτο μέρος, 40 και στο δεύτερο μέρος. Έτσι είναι οι κανονισμοί. Συμφώνησαν οι ποδοσφαιριστές, οι ομάδες μεταξύ τους να παίξουν 40 λεπτά. Για να δούμε, αν δεν σημειωθεί τέρμα σε 5 λεπτά θα έχουμε παράταση ασφαλώς. Μπλοκάρει ο τερματοφύλακας και βγαίνει σε αντεπίθεση η ομάδα της Ολύμπια. Λαΐρτη, όμως εκεί θα την κόψουν με κεφαλιά η αμυντική της Αράχνης. Βγαίνει ωραία η Αράχνη μπροστά. Γυρίζει την μπάλα, ωραία πίσω, όμως από καλή θέση εκεί, από πάρα πολύ καλή θέση ο Παναγή, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρια. Καλή ευκαιρία για την Αράχνη να τελειώσει το παιχνίδι.
Στο 2-2. Εσείς κύριε και κύριοι από το σπίτι σας παρακολουθάτε το Hellenic TV που σας δίνει το δικαίωμα να βλέπετε παρικιακό ποδόσφαιρο. Όχι μόνο ποδόσφαιρο από την Κύπρο και από την Αγγλία ή από όλο τον κόσμο, αλλά έχετε την ευκαιρία παρικιακό ποδόσφαιρο που είναι κάτι το ωραίο να βλέπουμε τα δικά μας τα παιδιά να αγωνίζονται σε αυτά τα γήπεδα και εσείς να έχετε την ευκαιρία να τα βλέπετε από την τηλεόραση. Αράχνη ξανά σε αντεπίθεση. Από τα αριστερά. Είναι από τις τελευταίες φάσεις που αν γίνει κάτι θα μείνει. Κοντράρει μπάλα στα πόδια του επιθετικού της Αράχνης και πάει σε ελεύθερο για τον τερματοφύλακα. 2 λεπτά πριν το τέλος. Στο 2-2 το παιχνίδι. Ολύμπια βγαίνει ωραία, όμως εκεί θα διώξουν την μπάλα σε πλάγιο η αμυντική της Αράχνης. Παίζουμε στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού και ωραία σέντρα για την Ολύμπια, πάει στον τερματοφύλακα ενόχλητος, θα καθυστερήσει και λίγο. Άσο συνέχεια στο παιχνίδι. Αντωνιάδης από τα δεξιά. Δεν έχει την πολυτέλεια βέβαια η Αράχνη να κάνει τις αλλαγές της αφού 11 ποδοσφαιριστές έχουν έρθει σήμερα στο παιχνίδι. Ενώ από την άλλη μεριά ο Σινώτη έχει την πολυτέλεια να κάνει τις αλλαγές του στην παράταση. Να βάλει ξεκούραση στους ποδοσφαιριστές. Από την τελευταία ευκαιρία για την ομάδα της Ολύμπια. Ξανά σε επικίνδυνη φάση τώρα για την Αράχνη αντεπίθεση. 3 εναντίον 2 ποδοσφαιριστών. Χόλμς, ωραίο σουτ. Η μπάλα πάει στον τερματοφύλακα, μπλοκάρει την μπάλα. Καλή ευκαιρία για την ομάδα της Αράχνης να τέλειωνε το παιχνίδι. Τελευταίο λεπτό. 5 λεπτά. 5 λεπτά ακόμα. Θα πάει 45 λεπτά το δεύτερο μέρος. 40. Σύμφωνα με το ρολόι μας παίζουμε... 35 παίξαμε ακόμα. Τάκη, το ρολόι σου φαίνεται ότι πάει πίσω. 5 λεπτά. Και μας δίνεις λάθος χρόνο, Τάκη.
Ακόμα 5 λεπτά σύμφωνα με τον επόπτη τον Ανδρέα τον Αναστασίου, ο οποίος τα ρολόγια τους βέβαια πολύ καλύτερα τα δικά μας, η Αράχνη να μπαίνει μπροστά και να είναι έτοιμη για να τελειώσει το παιχνίδι κοντράρι σε κόρνερ. Καλή ευκαιρία για την Αράχνη, ενώ το ρολόι το δικό μας έγινε ότι παίζαμε τελευταίο λεπτό, το ρολόι του επόπτη δείχνει ότι παίζουμε 5 λεπτά πριν το τέλος. Έχουμε ώρα για να δούμε τέρμα. Κόρνερ σύμφωνα με τον επόπτη και καλή ευκαιρία για την ομάδα της Αράχνη να φέρει κόσμο στα καρέ της εστίας του τερματοφύλακα της Ολύμπιας του Ακρινάρ. Εκτελείται η μπάλα. Διώχνεται από την άμυνα της Ολύμπια και φεύγουμε σαν τεμίδες. Πλάγιο. Ποδοσφαιριστής της Αράχνης βρίσκεται κάτω στο έδαφος τραυματισμένος. Να τον παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και το παιχνίδι να βρίσκεται στο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση. Εννοείται ότι ο διαιτητής έχει σταματήσει το παιχνίδι. Αφού ο ποδοσφαιριστής της Αράχνης βρίσκεται κάτω στο έδαφος, του παρέσχονται οι πρώτες βοήθειες και είναι έτοιμο να συνεχίσει το παιχνίδι. Με τον Σινότη, τον προπονητή της Ολύμπια, να δίνει τις πρώτες βοήθειες στον ποδοσφαιριστή της Αράχνης. Πλάγιο. Ασυνοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ασυνοησία μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Ποια ήταν η μπάλα διεκδίκησης. Και τώρα άντε να δούμε τι γίνεται. Για να δούμε. Ο διαιτητής συμβουλεύεται το ρολόι του. Run, 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 run. Yes. Yes, let's go, let's go, let's go. Yes. Yes. Why are you saying relaxed?
Παίζουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα και... Λαΐρτη, από τα αριστερά προσπαθεί να ξεφύγει τώρα. Κλείνεται όμως από τρεις προσφερειστές, τα καταφέρνει. Θα δώσει την μπάλα προς τα πίσω. Κερδίζει φάουλ. Κερδίζει φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση η ομάδα της Ολύμπια. Πάμε πάλι για κίτρινη κάρτα ή να του κάνει κάποιες υποδείξεις. Θα κάνει υποδείξεις στον ποδοσφαιριστή της Αράχνης. Είναι το δεύτερο φάουλ που κάνει. Όχι, το πρώτο είναι. Του είναι η κίτρινη κάρτα. Τελευταία ευκαιρία να αποφύγουμε το extra time. Παίζουμε στις καθυστερήσεις. Φάουλ μαζί με το Wright. Μαζεύεται αρκετός κόσμος στα καρέ, η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά πάει, παρολίγο ναι, είχαμε τέρμα, όμως η κεφαλιά εκεί του Αντινόκ πέρασε από το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του τερματοφύλακα, με το διαιτή να συμβουλεύεται το ρολόι του και να είναι έτοιμο να σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού. Στο 2-2 είναι το παιχνίδι. Τέλειωσε το παιχνίδι στο 40 λεπτό με 2 λεπτά καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν θα έχουμε extra time. Οι ομάδες αλλάζουν εστία. Θα έρθουν έξω να ξεκουραστούν λίγο και θα συνεχίσει το παιχνίδι. Ξανά πίσω στους δέχτες της τηλεόρασής σας για να δούμε την παράταση του παιχνιδιού μεταξύ της Αράχνης και της Ολύμπια. Η κανονική διάρκεια του παιχνιδιού πήγε μέχρι το 2-2 με τέρματα που σημείωσε ο Κωνσταντινίδης στο 16ο λεπτό. Ο Αντινόκης στο 32ο λεπτό έκανε το 1-1. Ο Ανδρέας στο 67ο λεπτό έκανε το 2-1 για την Αράχνη. Ενώ ο Λαΐρτης στο 70ο λεπτό έκανε το 2-2 για να φέρει τις δύο ομάδες στην παράταση. Για να δούμε στην εξέλιξη του παιχνιδιού τώρα, θα έχουμε 15 λεπτά κάθε ημίχρονο και από εκεί και πέρα θα έχουμε τη διαδικασία των πέναλτι, αν δεν βγει νικητής και από το μισάωρο της, του παιχνιδιού. Μίκο Χρυσοστόμου, καλώς όρισες, δεν έχω διαδήμωση ότι πήγες σε άλλο παιχνίδι ή καθόλου. Ετοιμάσουμε για να πάρω τον Άγγουλα μου να παίξει αυτό το καλύτερο παιχνίδι. So, είχα περίπου 15 λεπτά, ήταν χαζόδαμε στη μέρα. Αυτό το καλύτερο, πηγαίνεις για τον... Ναι, το Ομόνια με την ανόρθωση το είχαμε προγραμματισμένο, αλλά είμαστε 90% ότι δεν θα γινόταν, όπως και πραγματικά δεν έγινε το παιχνίδι. Ναι, ωραίο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Ναι, ναι. Ισοδύναμο παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Για να δούμε στη συνέχεια της ημίωρης παράτασης ποια ομάδα θα βγει κερδισμένη σήμερα από το New River. Στο 2-2 το παιχνίδι. Και ξανά η Ολύμπια σε μια ωραία επίθεση. Για να δούμε πώς θα βγει η φάση εκεί. Διώχνεται όμως από την άμυνα, προσωρινά. Χατζημελετίου,
θα βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, στα καρέ. Θα διωχτεί με κεφαλίες όπως. Πάνω στη γραμμή διώχνουν για τις αράχνης. Και έχουμε τη αράχνη σε αντεπίθεση τώρα. Αυτό το είχαμε στη διάρκεια όλου του παιχνιδιού. Αντεπιθέσεις στα γρήγορα ή από πλευράς της αράχνης. Μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα. Για να δούμε ποιος έχει την αντοχή σε αυτό το ημίωρο, ποιος θα έχει την αντοχή να περάσει μπροστά. Βέβαια η αναλλαγή της εικόνας γίνεται συνέχεια, δεδομένου ότι και οι δύο ομάδες παίζουν παιχνίδι κέντρου, με περισσότερο την Ολύμπια να κάνει επιθέσεις και από την άλλη μεριά σε γρήγορες αντεπιθέσεις η ομάδα της Αράχνης. Τρία λεπτά στην παράταση. Δεν απομακρύνεται η μπάλα από τα καρέ της Αράχνης. Χατζημενετίου. Κερδίζει corner η Ολύμπια. Τελείται η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι. Πάει εκεί ο τερματοφύλακας, διώχνει την μπάλα Holmes. John Holmes πίσω στην άμυνά του, βράχος για την ομάδα της Αράχνης. Πάνω στη γραμμή η μπάλα, πλάγιο για την Αράχνη. Ο Παναγί έχασε την μπάλα για να έχουμε την Ολύμπια σε αντεπίθεση τώρα. Βγαίνει σέντρα Λαΐρτη, προσπαθεί να πάρει την μπάλα με το στήθος, αλλά θα την χάσει. Θα κερδίσουν ξανά οι της Ολύμπια, σαν επίθεση. Μαζί με τον Σέιλαντ, βγάζει σέντρα. Διώχνει ο Τζον. Λαΐρτη πάει η μπάλα. Τζον έρχεται να του ανακόψει, αλλά ο Λαΐρτη είναι κάτοχος της μπάλας και από πολύ κοντά. Χάνεται μια καλή ευκαιρία για την ομάδα της Ολύμπια. Ήταν από 3 μέτρα καλή ευκαιρία, αλλά χάθηκε για την Ολύμπια. Σε ωραία αντεπίθεση η ομάδα της Αράχνης και του τερματοφύλακας στα γρήγορα διώξει την μπάλα σε πλάγιο πρώτου επερχομένου εκεί. Παναγί.
Σινταρίδης. Λαΐρτη κρατά την μπάλα, δυνατός παίχτης. Σουτ. Η μπάλα ελαφρά από το δεξί κάθετο το κάνει εστίαση του τερματοφύλακα της Αράχνης. Στο 2-2 το παιχνίδι. Εύκολη λύση για τον τερματοφύλακα της Αράχνης. Ακρινάρ. Θα δώσει προς τα δεξιά στον Αντωνιάδη. Πίσω αυτός στον τερματοφύλακα του. Αντωνιάδης ξανά από τα δεξιά. Λαΐρτη. Δυνατός παίχτης, θα χάσει όμως την μπάλα. Μας μένουν 6 λεπτά για να κλείσει το πρώτο 15 λεπτό της παράτασης μεταξύ της Αράχνης και της Ολύμπια από το New River. Βέβαια και θα παραξενεύεστε όταν λέμε New River, είμαστε συνηθισμένοι να μιλάμε για το ταρτάν, για το πλαστικό, ενώ πάνω στο λόφο υπάρχει το γήπεδο το οποίο οι δύο ομάδες αγωνίζονται σήμερα σε αυτό το γρασίδι, το οποίο θα έλεγα εντάξει, είναι γρασίδι. Πάμε να το κάνουμε. Σκληρό το γήπεδο. Αλλά οι δύο ομάδες έχουν δώσει σήμερα ένα 90 λεπτό καλής ποιότητας ποδόσφαιρο, προσπαθώντας να κερδίσουν όχι μόνο τις εντυπώσεις, αλλά να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα. Αυτό που κατόρθωσαν να κάνουν οι δύο ομάδες σήμερα ήταν να ατελειώσει το 90 λεπτό, μάλλον το 80 λεπτό, μια και έπαιζαν μόνο 40 λεπτά, δεδομένου ότι είχε αργήσει το παιχνίδι και σε περίπτωση extra time, όπως συμβαίνει, ο διαιτής μαζί με τις δύο ομάδες αποφάσισαν το παιχνίδι να γίνει στο 40 λεπτό. 80 λεπτά λοιπόν στο πρώτο μέρος τέλειωσε με το παιχνίδι να είναι στο 2-2. Έτσι λοιπόν οδηγηθήκαμε στην παράταση. Με τις δύο ομάδες να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες να παίζει περισσότερο πιο επιθετικό παιχνίδι η Ολύμπια, αλλά με ξαφνικές αντεπιθέσεις επικίνδυνες η πλευρά της Αράχνης. 2-2 το παιχνίδι. Μια προσφορά από την ΣΥΤΑ, αντεπίδεση για την Ολύμπια, μπαίνει απλητικά στα καρέ, πέφτει κάτω, ο διαιτής θα δώσει φάουλ πάνω στη γραμμή. Πάνω στη γραμμή. Και κόκκινη κάρτα γιατί είναι ο τελευταίος ποδοσφαιριστής. Και παίζει η Αράχνη τώρα με 10. Και φεύγει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της Αράχνης, ο Χόλμς. Φάω λοιπόν για την ομάδα της Ολύμπια με τον καλύτερο ποδοσφαιριστή της Αράχνη να φεύγει εκτός αγωνιστικού χώρου με τον Χόλμς. Απέδωσε, δυστυχώς φεύγει έξω εκνευρισμένος να πετάει και την φανέλα του
και να συνεχίζει η Αράχνη με 10 ποδοσφαιριστές μέχρι τον τέλος. Άρχισε με 10 η Αράχνη, καταλήξαμε στους 10. Κάτω από τις διαμαρτυρίες των ηθινόντων και των ποδοσφαιριστών της Αράχνης. Όμως η απόφαση του διαιτή είναι τελεσίδικη. Από τη στιγμή που ο διαιτής δίνει κόκκινη κάρτα, κανένας δεν μπορεί να επιστρέψει πίσω και να του υποδείξει τι πρέπει να κάνει. Και πρέπει να σεβόμαστε και τις αποφάσεις του, λαθασμένες ή σωστές. Τι να κάνουμε. Δυστυχώς για την Αράχνη μένει με 10. Φάουλ για την Ολύμπια, χτυπιέται, η μπάλα πάει δίχτυα. Ναι. Η μπάλα πάει με τον Wright να κάνει το 3-2. Με το υβριολόγιο βέβαια, το γαλλικό να πέφτει βροχή από τους ηθήνοντες. Δεδομένου ότι η Ολύμπια αναγκάστηκε να μείνει με 10. Με συγχωρείτε, η Αράχνη να μείνει με 10 ποδοσφαιριστές και η Ολύμπια να σημειώνει ένα τέρμα τώρα στην παράταση και να κάνει το 3-2. Βαθιά παλιά πίσω στον τερματοφύλακα της Ολύμπια. Της Ολύμπιας περνάει εκτός παιδιάς. Την Τετάρτη θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε σε replay την φάση κατά πόσο με τον DAT να διώχνει τον Χόλμς εκτός γηπέδου. Και οι ηθήνοντες της Αράχνης να διαμαρτύρονται στον διαιτή, ενώ ο διαιτής να κατευθύνεται στο χώρο που βρίσκονται οι ηθήνοντες και να τους υποδειχνεί ότι πρέπει να αποχωρήσουν από τον χώρο εδώ. Όπως σας ανάφερα, the best player of the field was John Holmes, but unfortunately you are out, son. You are decision, man. You saw that. Yeah, I saw the. But on Wednesday we have the replay, so yeah, we come see on a slow motion if it's correct or not. Do slow motion, zoom in everything, yeah. Please. Thank you. Ο Holmes έχει αποχωρήσει βέβαια, αναγκάζει την ομάδα του να παίζει με 10 ποδοσφαιριστές. Όπως άρχισε βέβαια η Αράχνη με 10, θα τελειώσει με 10, κάτω από τις διαμαρτυρίες των ηθινόντων της Αράχνης για το φάουλ και την κόκκινη κάρτα. Αλλά οι αποφάσεις του διαιτή είναι τελεσίδικες. Έχει σφυρίξει τώρα τη λήξη του πρώτου 15 λεπτού και έχουμε τις δύο ομάδες να αλλάζουν γήπεδα για να συνεχιστεί το παιχνίδι. Μένουμε συντονισμένοι στους δέχτες της τηλεόρασής μας για να δούμε τις δύο ομάδες να κάνουν μικρό διακοπή του ενός-δυο λεπτών για να αλλάξουν. Πάμε να δούμε το παιχνίδι μας στο 3-2 για την ομάδα της Ολύμπια.
παίζουμε σε παράταση και η Ολύμπια έχει κερδίσει ένα corner. Για να δούμε την εξέλιξη του παιχνιδιού. Corner λοιπόν για την Ολύμπια με τον Αντινόκ να εκτελεί. Η μπάλα φεύγει από όλους και πάει στα δίχτυα. Πάει στα δίχτυα μετά από ένα shoot εκεί, ωραιότατο, από πλευράς της Ολύμπια. Για να δούμε ποιος είναι ο παίχτης. Ο Χατζημελετίου πρέπει να είναι. Ο Χατζημελετίου πήγε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 4-2. Στην παράταση η Ολύμπια πήρε το επάνω χέρι και προηγείται με 4-2. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι φαίνεται να φτάνει προς το τέλος του, μια και η Αράχνη παίζει με 10 ποσφαιστές, χαμηλωμένο το ηθικό και η Ολύμπια να προηγείται με 4-2. Πάει μπάλα δίχτυα, για να δούμε. Ο επόπτης από την άλλη μεριά είπε ότι η μπάλα δεν πήγε μέσα, δεν πέρασε τη γραμμή. Κάτω από τις μαρτυρίες των ηθινόντων της Αράχνης. Ένα παιχνίδι το οποίο άρχισε με τους καλύτερους Ιωνούς, τελειώνει με κάτω από διαμαρτυρίες. Από πλευράς ιδίως της Αράχνης διαμαρτυρήθηκαν οι θύνοντες για την φάση του φάουλ και της κόκκινης κάρτας. Επίθεση τώρα για την Αράχνη, την παλιά πάνω από τα οριζόντια δοκάρια από πλευράς του Παναγή. Παρακολουθάει ζωντανά από τους δέχτες της τηλεόρασής σας τον αγώνα μεταξύ της Ολύμπιας και της Αράχνης για το Challenge Cup με την ομάδα της Ολύμπιας να προηγείται με 4-2. Ένα παιχνίδι εντυπωσιακό και δυνατό το πρώτο 80 λεπτό. Αλλά στο δεύτερο μέρος έγιναν αυτά που έγιναν. Ένας από τους καλύτερους προσφεστές της Αράχνης πήρε την άγκουσα για την έξοδο από το γήπεδο. Γιατί σύμφωνα με τον διαιτή ήταν ο τελευταίος παίχτης που έκανε φάουλ πάνω στον επιθετικό της Ολύμπια. Βέβαια είδαμε τις διαμαρτυρίες. Θα έχουμε την ευκαιρία την Τετάρτη με το slow motion να δούμε αν πραγματικά ήταν φάουλ ή όχι σε αυτή την φάση. Απ' την άλλη μεριά είχαμε μια αφισβητούμενη φάση τώρα με την μπάλα να περνάει ή να μην περνάει τα δίχτυα της πλευράς της Ολύμπια. Ξανά η Ολύμπια στην επίθεση. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα και η ψυχολογική κατάσταση των ποδοσφαιριστών. Βέβαια η Ολύμπια βρίσκεται με το επάνω χέρι και με την ψυχολογία μαζί της. Ενώ η Αράχνη να αρχίζει πάλι σε ξαφνικές αντεπιθέσεις. Όταν απομένουν πόσα λεπτά τάκι για να τελειώσει το παιχνίδι. Έχουμε ακόμα 10 λεπτά για να τελειώσει αυτός ο Γολγοθάς. Για την Αράχνη ή αν θέλετε για την Ολύμπια ή για μας που παρακολουθούμε το παιχνίδι. Πώς φεριστεί της Αράχνης να είναι κάτω στο έδαφος και να ζητάει τις πρώτες βοήθειες. Το παιχνίδι έχει διακοπεί.
Και από ότι... Και από ό,τι βλέπετε από την κάμερά σας αυτή τη στιγμή, ο διαιτής αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ενώ παρόλο που να δοθούν οι πρώτες βοήθειες, σηκώθηκε ο ποδοσφαιριστής κάτω, αλλά ήρθε σουτ, την μπάλα πάει στον τερματοφύλακα και διώχνει την μπάλα έξω. Και από ό,τι βλέπετε πίσω από την κάμερα τώρα προς τον γήπεδο του New River, εκεί θα γινόταν το παιχνίδι της ανόρθωσης με την Ομόνοια. Το είχαμε προγραμματισμένο, αλλά έγκαιρα σκεφτήκαμε ότι αυτό το παιχνίδι δεν θα γινόταν και ήρθαμε και καλύψαμε αυτό το παιχνίδι. Δέστε λοιπόν ένα άδειο γήπεδο που έπρεπε να είχαμε δύο από τις καλύτερες ομάδες του Παρικιακού μας να αγωνίζονται για το παιχνίδι σήμερα. Εν τούτης η Ομόνοια και η ανόρθωση ήταν για το πρωτάθλημα, δεν ήρθανε. Έτσι λοιπόν, παρακολουθούμε από τους δέχτες μας το παιχνίδι μεταξύ της Ολύμπιας και της Αράχνης. Ένα παιχνίδι που άρχισε πάρα πολύ καλά. Μέχρι το 20 λεπτό πήγαμε καλά. Στην παράταση όμως έγινε η αναμπουμπούλα, η ανατροπή του σκορ και η αποβολή του παίχτη της Αράχνης και οι διαμαρτυρίες των οπαδών και των ηθινόντων της Αράχνης. 5 λεπτά έχουν μείνει για να τελειώσει το παιχνίδι. 8 λεπτά. Για να τελειώσει το παιχνίδι μας αφού βρισκόμαστε στο 4-2. Κόντρες μεταξύ των ποδοσφαιριστών. Και να που έχουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να γυρίσω λίγο την κάμερα, Ρένα, σε παρακαλώ. Ρένα. Να δούμε αυτό το τέρμα και να γυρίσουμε. Για να δούμε αν είναι τέρμα. Είναι τέρμα με τον Λαΐρτη, ναι. Είναι τέρμα με τον Λαΐρτη. Πάμε στο 5-2 και αν έχεις τη δυνατότητα, σε παρακαλώ, γύρισε την κάμερα από εδώ κοντά μας. Μέχρι να γίνει το kick-off 5-2 για την ομάδα της Ολύμπια. Και αντιλαμβάνεστε ότι καλύπτουμε ζωντανά το παιχνίδι μέσω του Hellenic TV. Δίπλα μας έχουμε ένα καλό συνάδελφο, παλιό συνάδελφο, ο οποίος μας εγκατέλειψε, πήγε στην Κύπρο. Το χρώμα του βέβαια δείχνει ότι είναι κυπριακό. Πηγαίνει να τρώει τώρα και πάει. Ο Δώρος ο Δημητρίου. Ο Δώρος ο Δημητρίου. Γνωστός αθλητικογράφος της Παρικίας μας. Δώρο, καλώς όρισες στην Αγγλία. Καλώς σας βρήκα. Ωραία. Να μας βλέπεις από την Κύπρο τώρα, Εντάξει, ό,τι βάζει το... Κάθε Κυριακή πρωί... Πώς βλέπεις την εξέλιξη του Παρικιακού μας από την ημέρα που έχεις φύγει. Γιώργο μου, το παρακολουθώ και από τις εφημερίδες της Παρικίας. Βλέπω ότι τουλάχιστον η Σαλαμίνα, μια-δυο ομάδες, πάσει πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. Όμως τα προβλήματα του Παρικιακού Πρωταθλήματος είναι πάντα τα ίδια. Πάντα τα ίδια, δηλαδή εγώ έχει χρόνια που ήθελα να γίνει μια κατηγορία μόνο. Μπορείς να γυρίσεις και την κάμερα εκεί, αλλά εμείς να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Να ήταν μια κατηγορία μόνο, διότι... Και ποδοσφαιριστής της Αράχνης πάλι έξω. Παίζουμε 10 ποδοσφαιριστές, έχουμε ακόμη μια τραυματισμό του WAM. Είναι αγώνας κυπέλου. Αγώνας κυπέλου είναι, Challenge Cup. Άρχισε το παιχνίδι στο 80 λεπτό, το είδαμε ότι ήταν ωραίο παιχνίδι, αλλά στη συνέχεια αλλάξαν τα πράγματα. Πώς περνάς τον καιρό σου στην Κύπρο? Μια χαρά είμαι, Γιώργο, στην Κύπρο. Είμαι συνταξιούχος, έχω το περιβόλι μου, είμαι μια χαρά, δεν έχω... Παίρνω καλά, παίρνω πάρα πολύ καλά. Ωραία! Είναι ό,τι ήθελα μετά από 42 χρόνια στο Λονδίνο. Είναι ό,τι ήθελα, λέει. Όσα χρόνια μας εμείναν, θα... Χαρήκαμε που είδαμε το φίλο μας, τον Δώρο, τον Δημητρίου, που ήρθε από την Κύπρο. Να είσαι καλά, να δώσουμε συνέχεια στο παιχνίδι μας. Να κάτσεις εδώ και το βάγκο. Για να δούμε, δώσουμε εμείς συνέχεια στον αγώνα μας. 5 λεπτά πριν το τέλος.
9 παίχτες τώρα, γιατί ο Γουάν έχει τραυματιστεί και βγήκε εκτός παιχνιδιού. Τραυματίστηκε 5 λεπτά πριν το τέλος. Βέβαια το παιχνίδι δείχνει ότι έχει τελειώσει για την ομάδα της Αράχνης. Έχουν μόνο μείνει λίγα λεπτά και παίζει και με 9 ποδοσφαιριστές. Πλάγιο για την ομάδα της Ολύμπια. Αχτελεστεί στα γρήγορα στον Αντωνιάδη. Αυτός το Σελάν Αμπάρι εκεί στο Λαΐρτη. Δυνατός παίχτης στο Λαΐρτη. Μια ωραία σέντρα θα γίνει τώρα για στα καρέ της Σαράχνης σε θέση offside. Από την μεριά εκεί ο δεύτερος διαιτητής, ο Τσέρμ Φράγκο, με διαιτητή σήμερα τον Άλεξ Βίτεπαθαμ και βοηθούς τον Ανδρέα τον Αναστασίου και τον Τσέρμ Φράγκο. Βέβαια, διαμαρτυρίες πάντα υπάρχουν στο παιχνίδι μας. Εμείς θα έχουμε την ευκαιρία την Τετάρτη να δούμε τον αγώνα σε μαγνητοσκόπηση, να δούμε τις λεπτομέρειες κατά πόσον ήταν σωστός ο διαιτητής ή όχι στην φάση της αποβολής του Χόλμς από το παιχνίδι. Και από εκεί και πέρα είδαμε το παιχνίδι να γέρνει η πλάστιγκα προς τη μεριά της Ολύμπια. Η μπάλα πάει πλάγιο. Από τα δεξιά η ομάδα της Ολύμπια ξανά στην επίθεση. Με τον Χατζημελετίου. Δίνει προς το right. Right. Βάζει στο Λαΐρτη. Και ξανά πίσω η μπάλα. Προς το Λαΐρτη μπάλα η μπάλα. Κοντρολάρει. Και δίνει εκεί στην παλιά του για να διώξει η άμυνα της Αράχνης. Το παιχνίδι έχει ατονίσει. Το παιχνίδι έχει φτάσει προς το τέλος του. Και έχουμε ένα κόρνερ για την ομάδα της Ολύμπια. Κόρνερ λοιπόν για να εκτελεστεί και να πάει μπάλα πίσω στον Παναγή. Βγάζει σέντρα ο Παναγή πάρα πολύ μακριά στον τερματοφύλακα της Αράχνης, ο οποίος έτρεξε από τα κολπός του για να φτάσει στα καρέ, να διεκδικήσει και αυτό την μπάλα. Κέρδισε ένα κόρνερ η ομάδα της Αράχνης. Πάει εκεί να το εκτελέσει ο Παναγή. Στο 4-2 το παιχνίδι, στα τελευταία στάδια του αγώνα. Τελείται η μπάλα στο δεύτερο δοκάρι, όπως σε κόρνερ ξανά, από την άλλη μεριά. Διώχνουν οι ποδοσφαιριστές της Ολύμπια. Δεν βιάζονται καθόλου ή της Αράχνης να πάνε να το εκτελέσουν. Πάει ο τερματοφύλακας να το εκτελέσει. Τερματοφύλακας της Αράχνης,
ο Σαγκουίνος τρέχει να εκτελέσει αυτό το φάουλ, το κόρνερ. Εκτελεί, ωραία εκτελεί. Διώχνει ο τερματοφύλακας όπως. Κόντρες στο κορπός και κόβει ο τερματοφύλακας. Ο διαιτής σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, βρίσκοντας την ομάδα της Ολύμπια να περνά στον επόμενο γύρο. Κυρίες και κύριοι, από το New River παρακολουθήσατε αυτό το σκληρό παιχνίδι στην παράταση, αλλά εμείς έχουμε την ευκαιρία, όπως εμείς και εσείς, την Τετάρτη, να δούμε κάποιες φάσεις αφισβητούμενες. Να δούμε την φάση της κόκκινης κάρτας, αν πραγματικά ήταν κόκκινη ή αν ήταν πέσιμο του επιθετικού της Ολύμπια. Όλα αυτά θα τα δούμε την Τετάρτη. Από όλους εμάς, από τη Ρένα Στυλιανίδου που ήταν στην κάμερα, από τον Τάκη τον Φελά που ήταν στον ήχο και στο χρονόμετρο, εμένα τον Γιώργο τον Μιχαηλίδη και από τον Γιώργο τον Λίγκο που είναι κάτω στα στούτιο του Hellenic, από όλους εμάς ένα ευχάριστο απόγευμα. Να είστε καλά. We'll be right back.